Η σύνθεση τη νέα κυβέρνηση Μιτσοτάκη είναι πλέον γνωστή και προκύπτουν τα πρώτα πολιτικά συμπεράσματα ω προ το σκοπό και την αποστολή τη. Σε ό,τι αφορά την υγεία, ο Κυριάκο Μιτσοτάκη είχε υποσχεθεί τη ριζική αναμόρφωση του ΕΣΥ και τοποθέτησε στο Υπουργείο Υγεία τον Μιχάλη Χρυσοχοηδή, διότι έχει μεγάλη κυβερνητική εμπειρία. Πρόκειται φυσικά για κατεξοχήν στέλεχο του ΠΑΣΟΚ και δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ σε έναν τομέα όπω αυτόν τη υγεία. Στο Υπουργείο Παιδεία, ένα από θεωρούμενου επιτυχημένου υπουργού τη προηγούμενη κυβέρνηση με μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο, ο Κυριάκο Πιερακάκη, αναλαμβάνει τα ενία ενό υπουργείου που εξαφάνισε πολλού υπουργού στο παρελθόν, με στόχο να περάσει την εκπαίδευση στην επόμενη μέρα και να συνεχίσει την ψηφιοποίηση και εκεί. Αντιστήχω, ο πρώην Δήμαρχο των Τρικάλων Δημήτρη Παπαστεργίου αναλαμβάνει στο Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνηση για να συνεχίσει το έργο τη ψηφιοποίηση των διαδικασιών, με όπλο την εμπειρία του από την ψηφιοποίηση του δικού του Δήμου. Είναι γνωστό πω τα Τρίκαλα είναι η πιο ψηφιοποιημένη πόλη τη Ελλάδα. Ο Γιώργο Φλωρίδη αναλαμβάνει Υπουργείο Δικαιοσύνη με στόχο να επιταχυνθεί ο χρόνο απονομή που παραμένει ω σήμερα εξαιρετικά μακρύ. Και αυτό είναι παλαιό τέλεχο του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα υπουργό των κυβερνήσεών του. Στο μέτωπο τη οικονομία, σημαντικέ είναι οι προσδοκίε από το νέο Υπερυπουργείο Οικονομικών υπό τον Κωστή Χατζηδάκη, όπου πλέον συγκεντρώνονται όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία του Δημοσίου. Τα ενδιαφέροντα όμω είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου έχει αναλάβει ω επικεφαλή ο Γιώργο Γεραπετρίτη. Είναι σαφέ πω η αλλαγή στο ΥΠΕΞ έγινε γιατί έρχεται η ώρα να γίνει αυτό που ζητούν οι Αμερικανοί: διαπραγμάτευση με την Τουρκία για το Αιγαίο και τι θαλάσσιες ζώνε. Φυσικά, από τη στιγμή που η Ελλάδα δεν ζητάει και δεν απαιτεί τίποτε από την Τουρκία, οτιδήποτε τεθεί υπό συζήτηση θα είναι ελληνικό.